Τα παράξενα της διαφήμισης. Τρέχοντας μια διαφημιστική καμπάνια για Μεσίτη, για μεσικό γραφείο, με στόχο της καμπάνιας την ανέβρεση ακινήτων, ιδιοκτητών ακινήτων για ανάθεση. Είναι κάτι που πονάει όλους τους Μεσίτες, η ανάθεση και μάλιστα η αποκλειστική ανάθεση. Τρέχουμε μια καμπάνια και διαφορετικές διαφημίσεις. Το δημιουργικό, το κείμενο είναι ίδιο και έχουμε διαφορετικές εικόνες. Είναι αυτή και οι υπόλοιπες. Αν δει κάποιο τι εικόνε, έχοντα την ίδια ακριβώ στόχευση στο διαφημιστικό σύνολο, αλλά και το ίδιο ακριβώ κείμενο, θα πούμε ότι μα αρέσει αυτή, μα αρέσει εκείνη, μα αρέσει η άλλη. Και έκανα ένα γκάλο μεταξύ των συνεργατών μα για το ποια μα αρέσει και νομίζουμε ότι θα φέρει το καλύτερο αποτέλεσμα. Και η πραγματικότητα ήταν τελείω διαφορετική. Τελικά, αυτή η φωτογραφία ήταν αυτή που κέρδισε τα στατιστικά. Τι σημαίνει αυτό τώρα? Ότι η διαφήμισή μας, το δημιουργικό μας πρέπει να είναι απλό. Πρέπει να είναι απλό, εύκολο και με το που το βλέπει άλλος μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα να καταλαβαίνει τι αφορά η διαφήμιση. Αυτό φαίνεται και στα αποτελέσματα της συγκεκριμένης καμπάνιας, όπου είναι περίπου αυτή η φωτογραφία τελευταία που είδαμε, η απλή, με το απλό το κείμενο, με το μήνυμα κατευθείαν και στο στόχο, φέρνει 38 φορές περισσότερα αποτελέσματα. Άμεσες επαφές δηλαδή ανθρώπων που θέλουν να αναλάβει το μεσητικό γραφείο να πάρει την ανάθεση του ακινήτου τους. Ωραία.